Γεια σου Γιώργο Αρβανιτίδη. Καλησπέρα Καλησπέρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή. Χαίρομαι και εγώ που σας έχουμε κοντά μας και στους 103,6. Ε, ιδιαίτερα σε ένα νέο άνθρωπο, ε, μου λένε μόλις 27 ετών, που έφυγε πέρυσι τον Ιούνιο του 16, σχετικά φρέσκος. Mm. Θέλω ρε, Γιώργο έτσι Άρα, λίγο, να, να, λίγο να σε ακούσω πιο καθαρά. Εντάξει, Στο εξωτερικό δεν είμαι και τόσο φρέσκο. Είναι ο τρίτο χρόνο που είμαι. Αυτό, εξωτερικό, είναι. Απλά δα... πρώτο σχεδόν στη Μάλτα. Στη Μάλτα. Θα τα πάρουμε από την αρχή. Πώ ξεκίνησε όλο ε. αυτό με το εξωτερικό, ε, Ξεκίνησε όπω πιστεύω οποιοδήποτε στην ελληνική μου. Με το που τελείωσα τι σπουδέ, ε. απλά έψαξα για κάποιο μεταπτυχιακό mm -hmm. στο εξωτερικό. Mm -hmm. Και εμφανίστηκε η Σουηδία το 2013, Μάλιστα. όπου πήγα για να κάνω το μεταπτυχιακό πάνω στι ε, τηλεπικοινωνίε. Και μετά γύρισε Ελλάδα για κάποιο διάστημα, αλλά μάλλον με τροφάει πιο πολύ το εξωτερικό και αποφάσισα να έρθω σε μια outsider επιλογή για την Ευρώπη, θα έλεγα. Ναι, αλλά... ε, από τις Σκανδιναβίε ναι, γυρίσαμε πόσο στη πόσο... Μεσόγειο, δηλαδή. Είναι καλύτερα τα πράγματα στη Μάλτα, ναι. Καλύτερα. Για σένα ε, καλύτερα. Αυτό. Καλά, καλύτερα. Ναι, ε, βασικά, αυτό που δεν είχα απολογίσει καθόλου όταν είχα πάει στην Σκανδιναβία ήταν το... η αλλαγή του κλίματο. Mm -hmm. Και με έβγαλε εντελώ εκτό τη καθημερινότητά μου. Ναι. Και είπα να έρθω κάπου πιο ζεστά, κάπου πιο ανθρώπινα. Κατάγεσαι <laughs> από, από τη Θεσσαλονίκη μα. Φαντάζομαι εδώ τελείωσε Ακρι... τι σπουδέ σου. Βγαίνουμε Ναι, ναι. Από ηλεκτρονικό μηχανικό από, από τα ΤΕΗ εκεί πέρα. Ηλεκτρονικό μηχανικό από τα ΤΕΗ. Η Σουηδή και από την άλλη η Μάλτα. Απ' τη μία οι Σουηδοί που έχουν ένα τέλειο άρτιο σύστημα ασφάλισης, ε, όχι ότι είναι ευθύνη η χώρα. Αλλά, αλλά... τέλειο δεν θα το λέω Ναι, έτσι μαθαίνουμε από άλλους τουλάχιστον. Ας μιλήσουμε λίγο για τη Μάλτα. Φρέσκος είσαι γενικότερα, όχι στο εξωτερικό, στη Μάλτα. Ε, εκεί ξεκίνησες με κάποιον γνωστό ή με τα βιογραφικά σου αναζήτησες κάτι διαφορετικό στη Μάλτα από ό,τι στη Σουηδία. Ε, και το θα έλεγα. Έχω έναν φίλο εδώ πέρα, ο οποίο είναι αρκετά χρόνια μένει στη μαλτα mm -hmm. Ο οποίο αρκετά χρόνια για τα δεδομένα τη Μάλτα, δηλαδή, γιατί όλοι εδώ πέρα που δεν είναι Μαλτέζοι, ναι. έχουν μέσο χρόνο παραμονή ένα, ένα χρόνο περίπου. Άρα, εγώ θεωρούμε σχεδόν παλιό εδώ πέρα. Ναι, είναι, ναι. Είναι λίγο έτσι η κατάσταση. Ναι, είναι αλήθεια. Κάθονται Αλλά τόσο λίγο. Επέμενε... Δεν τον ακούμε καλά. Ε, πέμενε να έρθω εδώ πέρα, ξέρω εγώ, γιατί έχει αρκετέ ευκαιρίε για εργασία. Αν και μπορείς, ε, αναζήξεις... συγγνώμη Γιώργο, αν μπορείς λιγάκι να μην μετακινήσει για ε, να ναι. έχουμε σταθερή επικοινωνία. Α, ναι. Ναι. Και, ναι μου πρότεινε την, την Μάλτα σαν επιλογή για να ψάξω για δουλειά. Mm -hmm. Εκεί και μέσα σε όλα τα που είχα στείλει αυτή εδώ πέρα, πρώτη, και αποφάσισα να έρθω εδώ. Ήταν τελώς... Εδώ μου γράψανε τα κορίτσια της σύνταξης ότι ασχολείσαι με τα οικονομικά. Ε, εδώ πέρα ναι, ασχολούμαι στον ευρύτερο οικονομικό τομέα. Mm -hmm. Είμαστε σαν εταιρεία, συνεργ... κάνουμε συναλλαγές, ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μάλλον υποστηρίζουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που κάνουν άλλοι για, για τις δικές τους εταιρείε. Mm -hmm. Και αυτό. Και φαντάζομαι... Το... Φα... Ναι, στη Μάλτα... Περισσότερο... Στην, στην Μάλτα περισσότερο έχει ανθίσει το ηλεκτρονικός ντόχος, γιατί λόγω ευνοϊκής μεταχείρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Και σαν αποτέλεσμα έχουν έρθει και εταιρείες στη δικιά μου εδώ πέρα και του παρέχουν λύσει ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ηλεκτρονικός τσόγος. Δηλαδή άλλο μπελά βάλαμε στο κεφάλι μας, Γιώργη, ε, Μάλιστα. Καλά. Η, η αγγλική Μα φαντάζομαι καλά. είναι η βασική σου γλώσσα εκεί επικοινωνίας και συνονόησης και όχι τόσο η μαλτέζικη. Έχεις φροντίσει ή τουλάχιστον να πάρεις τα, να μάθεις λίγο τα μαλτέζικα εκεί για να συνονόησαι ή μιλάνε και αγγλικά οι μαλτέζοι πολύ καλά. Ε, κοιτάξτε να δείτε τώρα με τα μαλτέζικα τι παίζει. Είναι πολύ... προστατεύουν πάρα πολύ τη γλώσσα τους και δεν την έχουν για, mm -hmm. για τους πάντες. Άρα θα αποφύγουν ναι, να μιλήσουν Μαλτέζικα ή να διδάξουν Μαλτέζικα σε κάποιον που δεν είναι Μαλτέζο. Ναι. Άρα οι περισσότεροι εδώ πέρα ναι, μιλάνε στην, στην Αγγλική και ενθαρρύνουν την, την Αγγλική. Ακόμα και αν δηλαδή να συνεννοηθεί, να μάθει κάτι στα Μαλτέζικα. Είναι, mm. είναι πολύ απόμακρη. Την έχουν σαν, σαν κοιμήλιο δικό του και δεν το έχουν για να το μοιράζονται. Ναι, δηλαδή αν έρθω εγώ ώρα Γεώργια εκεί πέρα και πάω σε μια σχολή και θέλω να ανταχθώ τα βασικά, θα μου πούνε δεν σα τη διδάσκουμε. Στη σχολή, να πω την αλήθεια, έχω δει πιο πολλές σχολές σε εμάς, ένα... σάμερς, ναι, ναι. που μαθαίνουν Αγγλικά παρά Μαλτέζικα. Ναι. Δεν έχω δηλαδή ακόμα κάποιο κέντρο εκμάθησης Μαλτέζικων. Είναι δύσκολη γλώσσα? Δύσκολη, δεν θα την έλεγα. Έχει μια πολύ βαθιά επιρροή από την Αραβική. Mm -hmm. Σε συνδυασμό με, με Ιταλικά. κάτι ένα, ένα περίεργος συνδυασμός. Αλλά δύσκολη, δεν θα την έλεγα. Μάλιστα. Απλά είναι λίγο πολύπλοκη στην, στην ομιλία και στη γραφή Οι συνήθεια... σαν... Ναι. Δηλαδή φέρνει κάτι από αραβική Και κάτι από ιταλική Δηλαδή κάτι τραγουδιστό και κάτι σε άρωμα Παίρνει εγώ τώρα για να κάτι, καταλάβω yeah. Την yeah. περίπτωση yeah. αυτή Οι Μαλτέζοι mm -hmm. Αγαπούν τους Έλληνες Μιλάς για την Ελλάδα σε αυτούς Τους μιλάς για μας ε, Βασικά Εμένα μου φαίνεται ότι δεν έχω φύγει από την Ελλάδα. Δηλαδή mm. η συμπεριφορά του, η καθημερινότητά του, mm -hmm. η αντιμετώπιση που έχουν γύρω στα πάντα, mm -hmm. γύρω από τα πάντα, είναι όμοια, πανομοιότυπη θα έλεγα με την ελληνική mm -hmm. προκρίσης, προκρίση, να το θέσω έτσι. Άρα ναι, γενικά έχουμε μια συνεννόηση μεταξύ μα που δεν με κάνει να πιστεύω να... δεν μου φαίνεται την ανάγκη να. Να του εξηγήσω ποιο είμαι και γιατί, mm -hmm. γιατί είναι η Ελλάδα έτσι όπω είναι οτιδήποτε. Ναι. Έχουμε, τα έχουμε περάσει αυτά πριν κανονιστούμε. Μάλιστα. Άρα είναι, είμαστε σε ένα πολύ θερμό κλίμα γενικά. Και γενικά είναι και άνθρωποι πέρα τη Μεσογείου. Έχουν αυτό που λέμε εμεί το τεπεραμέντο, το οποίο του μεσογειακού λαού του ενώνει κάτι ιδιαίτερο. Ε, το κόστος ζωής τώρα για να μπορεί κάποιο εκεί να ζήσει ανθρώπινα αξιοπρεπέστατα, είναι υψηλό? Ε, θα το χαρακτήριζα υψηλό, ναι. Είναι πιο υψηλό από τη Σουηδία, mm. από τότε που ήμουν πάνω. Βέβαια, σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ και η ανάπτυξη του, του ηλεκτρονικού τζόγου, που λέγαμε και προηγουμένως. Ναι. Τα τελευταία πιά, τέσσερα χρόνια οι τιμές, παράδειγμα, στα ενίκια, ναι. έχουν πενταπλασιαστεί σχεδόν. Πενταπλασιαστεί. Από εκεί που έβρισκες, ναι. Από εκεί που έβρισκε σπίτι κέντρο με 2-3 εκατοστάρικα τώρα θες τουλάχιστον 7 για να βρεις κάπου κεντρικά. Mm. Και βέβαια οι μισθοί μπορούν να, να, ανταπεξέλθουν σε αυτή την αύξηση και γι' αυτό συνεχίζονται και αυξάνονται οι τιμές παντού. Γιατί οι Μαλτέζοι έχουν καταλάβει τι γίνεται. Mm -hmm. Με αποτέλεσμα ακόμα και στα σούπερ μάρκετ ή γενικά η ζωή mm -hmm. να είναι αρκετά υψηλή το κόστος ζωή δηλαδή, γενικά. Δηλαδή, Αλλά τώρα... βέβαια ναι. Αν εγώ έρθω και εργαστώ κάπου ένα 8 ώρο, 10 ώρο δεν ξέρω πώς είναι τα ωράρια ε, ξεπερνάω ναι. τα 2.100 το μήνα. Ε, μία θέση υπαλλήλου, μία θέση γραφείου. Ναι. Άνετα. Ε, θα έλεγα ότι ο μέσος όρος είναι στα 1.600 με 1.800 για μια αρχική δουλειά κάπου. Mm -hmm. Αλλά το θετικό είναι ότι προσφέρει και προοπτικές εξέλιξεις. Mm -hmm. Δηλαδή δεν είναι λογική ότι θα πας θα πιάσει μια δουλειά σε ένα γραφείο και θα μείνει εκεί για πάντα. γιατί Γενικά τα πράγματα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό το, το τομέα. Γιατί κυρίω ο το τομέα που θα βρει να ασχοληθεί εδώ πέρα θα είναι γύρω από τον τρόπο ή τα οικονομικά. Mm -hmm. Άρα ενθαρρύνουν την εξέλιξη εσωτερικά σε μια εταιρεία. Άρα δεν θα μείνει με αυτά τα οποία θα ξεκινήσει και μετά από λίγο καιρό θα είσαι σε μια κατάσταση που μπορεί να τα απεξέλθει οικονομικά άνετα. Άνετα. Όπου σ... Να ανταπεξέλθει να και, ποτα... να ναι, και να αποταμιεύει. Ναι. Γιατί αν ξεκινήσει με τα 1600 και το ενίκιο σου είναι μόνο το ενίκιο σου στα 7-7,5 εκατοστάρικα, ναι. βάλε όμω και την, το θέμα των φαγητών ναι. και όλα τηλέφωνα ναι, και ναι, όλα ναι. αυτά, ε, σου μένουν και 2-3 εκατοστάρικα ναι, ναι. το πολύ για να μπορέσει να νιώσει καλύτερα. Έτσι, ναι. Δεν είναι πολλά αυτά τα χρήματα, αλλά σιγά σιγά. Ε, σίγουρα δεν έχει... Η Μάλτα, τι είναι αυτό που ασχολείται με το εμπόριο, δηλαδή που έχει την αύξησή της περισσότερο, πέρα από τα οικονομικά που μου είπες, πέρα από όλα αυτά, ασχολείται με κάτι ιδιαίτερο που εξάγει, εισάγει, έχει γνώση σε αυτό το τομέα. Ε, έχω, ναι. <χει> Και, εντάξει, με, το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά δεν πιστεύω ότι... Έχουν κάτι το οποίο και για, για το οποίο θα είναι πολύ περήφανοι. Α πούμε, διαβάζουμε για το βαμπάκι, και... διαβάζουμε για τον καπνό, για την αυπηγική που, που πάνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι. Από ναυπηγική πλευρά ισχύει. Έχουν και από τα μεγαλύτερα, ναι. τα μεγαλύτερα λιμάνια mm -hmm. στην Ευρώπη. Έχουν, έχουν πολύ ισχυρό, είναι πολύ ισχυρή σε αυτό το τομέα. Ναι, γιατί Αλλά με σαν... τη διόρυγα το... του Σουέζ ανοίχτηκε και η μαλτέζικη οικονομία yeah. και τα πράγματα αυσήθηκαν yeah. κατά πολύ. Ναι. <συγχνά> από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω κάτι μαλτέζικο το οποίο εξάγεται και για το οποίο είναι και περήφανοι εδώ πέρα. Τουλάχιστον για <συγχνά> του μαλτέζου που έχω μιλήσει, πιο πολύ αντίθετη άποψη έχουν σχετικά με τη χώρα του. <συγχνά> Πιστεύω ότι εισάγουν τα πάντα και γι' αυτό είναι πανάκριβα τα, τα αγαθά. Δηλαδή, ναι. φρούτα παράδειγμα εδώ πέρα δεν θα βρει σε λογικέ τιμέ. <συγχνά> είναι σχεδόν αδύνατο. Ναι. Και... Όλα εισάγονται. Γενικά, το... σαν, ε, δεν θα, δεν θα του και το. Δεν θα, δε θα του χαρακτήριζα και τον πιο εμπορικό λαό γενικά. Τουλάχιστον ναι. από τη δικιά μου εμπειρία και αυτά τα οποία έχω συναντήσει. Εσύ τώρα, Γιώργο, σκέφτεσαι να επιστρέψει, σκέφτεσαι να συνεχίσει εκεί, ή είναι ακόμα νωρί που έτσι σε ρωτώ για τα όνειρά σου, για τα, τα σχέδιά σου. Έχει κάτι στο μυαλό ε... σου για το κοντινό μέλλον. Για το κοντινό μέλλον, απλά θα συνεχίσω να, να λαμβάνω ερεθίσματα από όπου και είναι αυτό. Είτε θα είναι από τη Μάλτα ή θα είναι κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού. Ah. Απλά πιστεύω ότι όταν θα πάρω την απόφαση να γυρίσω στην Ελλάδα, θέλω να, να έχω καλύψει αυτέ τι επιθυ επιθυμίε μου και να, mm -hmm. να δώσω το δυνατόν γίνεται περισσότερο απ' έξω. Mm -hmm. Προκειμένου να έρθω στην Ελλάδα και να μπορέσω να, να δώσω κάτι όντω πέρα mm -hmm. από το να είμαι εκεί πέρα. Να δώσει κάτι, ναι, κάτι, κάτι και να προσφέρει κάτι και να γυρίσει διαφορετικό. Δηλαδή σε μια άλλη κλίμακα, πιο, σε ένα άλλο επίπεδο σε ανάπτυξη, πνευματική, οικονομική, αλλά και χρήσιμο άνθρωπο, αυτό που θα σε κάνει τουλάχιστον θα σε κερδίσει, θα σε εγωιτεύσει από ό,τι καταλαβαίνω, να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και πριν κλείσουμε αυτή την όμορφη συνομιλία μα, για εμά εδώ ιδιαίτερα, ένα δικό μα άνθρωπο, ένα συνέλληνα που σε νιώθουμε εσένα εδώ όλη του φόκους και όλοι αυτοί που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα έτσι να μου δώσεις ένα μαλτέζικο χαιρετισμό. Αν γνωρίζεις, για να πούμε εδώ την καλησπέρα μας στη Θεσσαλονίκη από ένα Θεσσαλονικίο και να σου ευχηθώ τα καλύτερα και μια καλή χρονιά που μόλις μπήκε και να πάνε όλα όπως τα επιθυμείς, Γιώργο. Ε, αυτό που πιστεύω θα έχει μεγάλη έχει μεγάλη ανταπόκριση ναι. στον λαό τη Τεσσαλονίκη γενικά. Θα είναι ναι. μια λέξη που χρησιμοποιούν οι Μαλτέζοι και είναι η λέξη μέλα. μέλα. Την οποία την χρησιμοποιούνε χρησιμοποιούν για τα πάντα. Mm. Όταν δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούν να εξηγήσουν, είναι το, το δικό μα το χαλαρά, θα έλεγα. <laughs> τα χρησιμοποιούν παντού και για κάθε λόγο. Άρα. Αυτοί το κοτσάρουν το, 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 το μέλα δηλαδή, βάζουν το μέλα πίσω δηλαδή ε, ναι, στην καθέτωση. Ναι, ναι. <laughs> Εύκολο πώς, ναι. μου ακούγεται και θα το θυμάμαι. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ Σου εύχομαι όμορφο Όμορφη συνέχεια εκεί στη Μάλτα Η καρδιά σου να δίνει αυτό που επιθυμεί Να έχει αυτό που επιθυμεί Ένα επόμενο ταξίδι σε μια άλλη χώρα γιατί όχι Είσαι σε μια ηλικία που νομίζω Και εγώ θα το έκανα για να τριγυρνώ έτσι Στην Ευρώπη και να παίρνω τα καλά Σαν τη Μελισούλα Αρκεί να ξέρουμε ότι ο, ο Γιώργης μας θα γυρίσει Διαφορετικός πάντα προς το καλύτερο Πάντα προς το ωφέλιμο και για μας είναι ακόμα ένα παιδί που μπορούμε να το καμαρώνουμε και να είμαστε περήφανοι για σένα. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Την αγάπη μας σου στέλνουμε από όλη τη Θεσσαλονίκη, την πατρίδα σου, βασικά από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο και από όλη την ομογένεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σημεία. να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.